Εγώ πιστεύω όμως ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει μια μυστική συναλλαγή με τους ξένους κάτω από το τραπέζι, γι' αυτό δεν ενημέρωσε και τις πολιτικές δυνάμεις, γιατί εμείς πάντοτε ενημερώναμε, όποια κυβέρνηση και αν ήταν, ενημερωνόμαστε μεταξύ μας. Πάμε να κάνουμε αυτό στο Βουκουρέστι. Αν μας πούν αυτό, θα κάνουμε αυτό. Στη αντιπολίτευση δεν είχε δημιουργηθεί ποτέ τέτοιο θέμα όλα αυτά χρόνια. Πιστεύω λοιπόν ότι έκανε μυστική συμφωνία με τους ξένους για περικοπή του χρέους. Δεν μου τολμάει όμως να το ομολογήσει αυτό. Δηλαδή ο Τσίπρας τι κάνει τώρα? Μετά από δύο μνημόνια, τρεις συμφωνίες, ένα υπερταμείο, προνομοθέτηση με το 22, επιτροπή μας το 60 και όλα αυτά που τα έχει δεχτεί όλα. Βγήκε κάποια στιγμή, αν προσέξατε, και είπε το καλοκαίρι του 18 βγαίνουμε από το μνημόνιο. Αυτό δεν το πίστεψε κανείς. Κανείς δεν πίστεψε, δηλαδή δεν πέρασε αυτό το σύνθημα. Ψάχνει λοιπόν ένα άλλο σύνθημα για να πάει στις επόμενες εκλογές όποτε τις κάνει. Έτσι κι αλλιώς το 18 τώρα είναι ολόκληρο προεκλογικός χρόνος. Το 19 θα έχουμε εκλογές. Ακόμη και αν δεν γίνει δηλαδή μέσα στο 18, οπωσδήποτε θα γίνει στο 19. Στο 19. Είμαστε λοιπόν σε μια προεκλογική περίοδο. Ψάχνει λοιπόν ο Τσίπρας ένα σύνθημα για να πει του λαού ότι πράγματι βγαίνουμε από το μνημόνιο. Γιατί με το βγαίνουμε από το μνημόνιο επειδή σταματάει η συμφωνία, δεν το πίστεψε ο λαός. Ποιος είναι ο τρόπος για να το πει αυτό στο λαό Τσίπρας? Να του πει μας έκοψαν το χρέος. Αφού μας έκοψαν το χρέος λοιπόν και δεν είναι πια 300 τόσα δις, αλλά είναι 200, είναι 150, άρα πλέον δεν υπάρχει λόγος να έχουμε σκληρά μέτρα, διότι τα μέτρα προκύπτουν από τα φοβερά ελλείμματα και το μεγάλο χρέος. Το είπανε λοιπόν οι ξένοι, έτσι πιστεύω εγώ ότι συνέβη, θα σου κόψουμε το χρέος και εσύ θα δώσεις τη Μακεδονία. Δεν θέλει όμως να το ομολογήσει, γιατί πόσο την κοστολογεί τη Μακεδονία, 100 δις, 200 δις, 300 δις, όλο το χρέος, να είναι εκτιμητή, δεν υπάρχει τιμή για τη Μακεδονία. Γι' αυτό δεν το ομολογεί, δηλαδή δεν λέει ναι ρε παιδιά, αλλά θα κάνουμε αυτό εμείς και αυτοί θα μας κόψουν όλο το χρέος. Για να βγούμε να του πούμε, άρα λοιπόν εσύ τη Μακεδονία την κοστολογείς 300 δις. Ενώ είναι ανεκτήμητη. Δεν υπάρχει τιμή για τη Μακεδονία μας. Καταλάβατε τι συμβαίνει. Πράγματι, με το βλέμμα σε εκλογές θα κάνει όλα αυτά. Αλλά πιστεύω ότι έχει γίνει μυστική συναλλαγή. Γιατί οι ξένοι σου λένε και 150 δις να τους κόψουμε, εμείς θα πάρουμε ολόκληρη Μακεδονία εκεί πέρα. Γιατί αυτοί τους ελέγχουν. Αυτοί τους βάλαν να μας κλείσουν τα σύνορα. Αυτοί είναι πίσω από όλα αυτά. Είχαν αυτοί τα κότσια να μας κλείσουν σύνορα και να πετάνε τα ελικόπτερά τους πάνω από το ελληνικό έδαφος και να ρίχνουν δακρυγόνα στους Έλληνες αστυνομικούς. Θα θυμάστε αυτά πριν δύο χρόνια. Οι Σκοπιανοί αυτά μόνοι τους, χωρίς στήριξη, χωρίς πλάτες, θα κάνανε. Σας παρακαλώ, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα και χρειάζεται πολύ μεγάλη λαϊκή συσπήρωση για να μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε αυτούς. Αυτός θέλει να πει αυτό. Μου κόψαν το χρέος. Και να πάει στις εκλογές και να πει αφού μου κόψαν το χρέος, εγώ θα σας διορίζω, θα σας κάνω κτλ. Και να πάρει εκλογές. Αν και είναι πολύ χοντρό να λέγεται κάτι ναι, τέτοιο. Ναι, σας το λέω ανοιχτά ότι αυτό είναι. Χοντρό να λέγεται. Μην αμφιβάλλετε καθόλου, σας το λέω τώρα. Τι, τότε γιατί το κάνει. Συναλλαγή. Τον κατηγορείται για συναλλαγή. Ότι ξεπουλά την εθνική κυριαρχία. Οπωσδήποτε κάνει συναλλαγή. Κάτω από το τραπέζι δεν υπάρχει εμβολία. Μην είναι. Αλλιώς γιατί να το κάνει, τι λόγους έχει? Η ευνοϊκή συγκυρία δεν είναι, σας είπα. Δεν έχει ούτε πλειοψηφία ο ΖΑΕΦ. Και μην τολμήσει βέβαια να φέρει συμφωνία στη Βουλή, αν δεν έχουν καταργήσει όλα τα υπόλοιπα και δεν έχουν ψηφίσει πρώτα οι Σκοπιανοί. Εμείς θα ψηφίσουμε πρώτοι. Δεν κατάλαβα. Πώς το βλέπουν αυτό? Όχι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Σας το λέω, αυτό ήταν το λάθος του. Νόμισε ότι είναι κυρίαρχος, νόμισε ότι ο λαός δεν θα αντιδράσει. Επειδή δεν αντιδρούσε στα μνημόνια, όμως ο λαός, ο δικός μας, στα εθνικά θέματα είναι πάντα μπροστά.